Μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που κράτησε 12 ώρες, οι τρεις συλληφθέντες, 41, 44 και 64 ετών, προφυλακίστηκαν για τη στημένη ληστεία των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν για δεύτερη φορά στο γραφείο του ανακριτή για νέα απολογία. Η εισαγγελέας αναγκάστηκε να αλλάξει το κατηγορητήριο για να τους στείλει στη φυλακή όταν διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά για τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και της συνέργειας υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος, αφού η εταιρεία Security δεν είχε υποβάλει μήνυση. Οι τρεις δράστες προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής και οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας μέχρι τη μεταγωγή τους στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής. Όπως γνωρίζετε, από 1 εβδόμου του 2019 η υπεξαίρεση διώκεται κατέγκληση. Έλειπε η δικονομική αυτή με προϋπόθεση. Την προβάλαμε νομότυπα. Ωστόσο, εκρίθη αμέσως μετά ότι πρέπει να ασχηθεί συμπληρωματική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάμε να απολογηθούμε για δεύτερη φορά και να εκδοθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Και για τους τρεις. Και για τους τρεις, ναι. Μετανιωμένος για τις πράξεις του φαίνεται ο διευθυντής της εταιρείας Security, που ομολόγησε ότι διέπραξε τη ληστεία των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα όσα είπε στον ανακριτή, δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι υπόλοιπες 800.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί αναζητούν πλέον το υπολοιπόμενο ποσό, ενώ όπως εικάζεται, μέρος αυτού πιθανότατα να έχει ήδη ξοδευτεί από τους δράστες.